Πάμε στο Παρίσι. Μαρία Ρόνη μας περιμένει με φώτο το πύργο του Άιφελ. Νάτε. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλή σας ημέρα από το Παρίσι. Πρώτη μέρα σήμερα μετά τις γαλλικές εκλογές. Ο γαλλικός λαός ανέδειξε για δεύτερη φορά τον Εμμανουέλ Μακρόν πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας για τα επόμενα 5 χρόνια με μια ξεκάθαρη νίκη. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό σε ψήφους του Μακρόν είναι 58,5% και για την αντίπαλό του από την άκρα δεξιά Μαρίν Λεπέν το ποσοστό είναι 41,4%. Mm-hmm. Είναι μια θριαμβευτική νίκη αυτή για τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά είναι και πικρή, διότι πρώτη φορά στην ιστορία εδώ στη Γαλλία η άκρα δεξιά παίρνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό. Έσπασε το φράγμα του 40%. Όπως είπε η Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να ξαναείναι πια υποψήφια για πρόεδρος της Γαλλίας. Η Μαρίν Λεπέν είπε ότι αυτό είναι μια ηχηρή νίκη και ότι το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο στις χθεσινές προεδρικές εκλογές, αλλά και στις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν τον Ιούνιο. Και είναι ένα θέμα αυτό, τι θα γίνει τον Ιούνιο, εάν ο Εμμανουέλ Μακρόν θα καταφέρει να έχει την πλειοψηφία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αν θα χρειαστεί να συγκυβερνήσει με κάποιο άλλο κόμμα και να έχει έναν πρωθυπουργό από την αντιπολίτευση. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι δύσκολο να περάσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που θέλει, αλλά αυτό μένει να το δούμε. Από την άλλη είναι και ο υποψήφιος της Γαλλικής Αριστεράς, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος είχε πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, στο πρώτο γύρο, 22%. Και εάν συνεργαστεί με οικολόγους και ένα άλλο και το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν αποκλείεται, όπως λέει, να βγει και πρώτος στις βουλευτικές εκλογές. Αλλά αυτό ίσως είναι πολύ αισιόδοξο. Έχει πει ο Μελανσόν ότι θέλει να είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Να σας πω ότι χθες μετά την... Άρα υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, Μαρία, εάν το θέλουν έτσι οι συσχετισμοί. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό το σενάριο, όχι. Θα το δούμε. Ίσως μπορέσει και ο Μακρόν να έχει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Είναι κάτι που μένει να το δούμε. Είναι στα μέσα Ιουνίου οι βουλευτικές εκλογές στην Γαλλία. Ναι. Και κάτι δύσκολο για τον Μακρόν αυτό, γιατί μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που έχει πάρει η κυρία Λεπέν. Και θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, ναι. Αν δεν βέβαια, έχει πούμε, την πλειοψηφία. Βέβαια, ο Μακρόν έχει πια τον αέρα της νίκης. Ναι, αλλά μπορεί να μην έχει και την πλειοψηφία. Πηγαίνει στην επόμενη εκλογή με τον αέρα μιας πολύ μεγάλης ανατροπής. Από εκεί που ήταν ντέρμπι έγινε θρίαμβος. Συνεπώς, αυτό μπορεί κάτι να του δώσει παραπάνω. Ναι. Για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ναι. Αλλά να πούμε ότι και το Μελανσόν έχει σημαντικό ποσοστό. Είναι ένα καινούργιο πολιτικό τοπίο που δημιουργείται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Έχουμε 3 κόμματα στον πρώτο γύρο που πήραν πάνω από 20% και όλα τα υπόλοιπα αρκετά κόμματα έχουν πάρει κάτω από 7,5% από 8%. Mm-hmm. Οπότε είναι έτσι περίεργο το πολιτικό τοπίο που δημιουργείται και μένει να το δούμε. Μαρία, έχουν καταλήξει στο ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που έκριναν το αποτέλεσμα και κυρίως την μεγάλη διαφορά. Ήτανε ψήφος ναι. Κατά της Λεπέν, ναι, ήταν ψήφος ναι, υπέρ του Μακρόν. Ναι, ναι, ήθελα να πω ότι, όχι. Ψήφισε ο κόσμος, πολλοί κόσμοι ψήφισε τον Εμμανουέλ Μακρόν γιατί δεν ήθελε να ψηφίσει την άκρα δεξιά. Μαρίν Λεπέν. Ναι, αυτό είναι κάτι γνωστό. Να θυμίσουμε ότι ο Μακρόν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πριν από 2 εβδομάδες πήρε 28%. Και γι' αυτό πολλοί πολιτικοί αναλυτές λένε ότι η ψήφος των Μακρόν είναι κάτι μεταξύ, μια ψήφος μεταξύ οργή και μίσους. Δεν θέλουν την Λεπέν, αλλά ψήφισαν τον Μακρόν. Ναι. Διότι δεν ήθελαν την άκρα δεξιά, τη ρητορική της Μαρίν Λεπέν για το μεταναστευτικό, για την μουσουλμανική μαντήλα, για πολλά θέματα. Η Μαρίν Λεπέν λένε αρκετοί ψηφοφόροι ότι τους τρόμαξε. Mm-hmm. Και όχι μόνο τους Γάλλους και τους Ευρωπαίους τρόμαξε, Μαρία.
και τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι πολύ ανακουφισμένοι με αυτό το, με αυτή τη νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν, φυσικά θα μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο σε συνεργασία με τη Γαλλία και η Γερμανία σε συνεργασία με τη Γαλλία. Πάντα είναι σημαντικός ο γαλλογερμανικός άξονας να λειτουργεί όπως χρειάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρώπη. Τώρα, να πούμε ότι χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν, λίγο μετά την ανακοίνωση των πρώτων επαναλεσμάτων, το είδατε και στο βίντεο και στις εικόνες, έφτασε μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, στο Σαντεμάρ, εκεί στο ανάλογο πεδίο του Άρεως με το δικό μας. Τον υποδέχθηκε πλήθος κόσμου. Έφτασε υπό τους ήχους του ευρωπαϊκού ύμνου, της Οδής στη Χαρά, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του Μπριζίτ, και του συνόδευαν τα παιδιά και τα εγγόνια της Μπριζίτ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε στο γαλλικό λαό, τους ευχαρίστησε όλους όσους τον ψήφισαν, τους ευχαρίστησε που ύψωσαν ένα τείχος στην άκρα δεξιά. Και δεν έκανε μεγάλη αναφορά στα θέματα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έκανε μια μικρή αναφορά σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Είπε απλώς ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μας θυμίζει ότι περνάμε τραγικές στιγμές, αυτό και τίποτα άλλο. Δεν έκανε καμία αναφορά για τη Ρωσία, για τα υπόλοιπα θέματα. Πάντως η πιο συγκινητική στιγμή ήταν στο τέλος της εκδήλωσης, ότι όλος ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος εκεί, εκατοντάδες άνθρωποι, τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας.